Ο εμπρηστής πήγε και έβαλε το χέρι του, το εγκληματικό χέρι, για να κάψει τι, να κάψει το νησί, να κάψει τους ανθρώπους, να κάψει τις κατοικίες που ήταν δίπλα εκεί. Είχε προσπαθήσει και πριν ένα μήνα. Δεν του πέτυχε και χτες το κατάφερε να βάλει φωτιά, να γίνει αντιληπτός άμεσα από συμπολίτες μας, να τον πάρει στο κυνήγι, να του πάρει τον αρθιμό και να ακολουθηθεί αυτόφορη διαδικασία σήμερα το πρωί. Ήταν μια φωτιά η οποία ήταν πολύ δύσκολη, σε πλαγιά, μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Αν ομιγέννητο περνούσε το βουνό εκεί, θα έπεσε μέσα στο βαθύ η φωτιά. Πιστεύω όμως ότι θα βάλουν μυαλό και οι επόμενοι που θα σκεφτούν τέτοιο πράγμα. Και θα σας εξηγήσω κάτι. Η φωτιά, θέλω να, καταρχάς να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τους πιλότους των εναέριων μέσων. Ειδικά οι πιλότοι, τα φτερά των αεροσκαφών χτυπούσαν τα κλαδιά των δέντρων. Μας το μετέφεραν. Δηλαδή θέλω να τους συγχαρώ δημόσια από το βήμα του σταθμού σας. Οι άνθρωποι ήταν ήρωες και μαζί με τις επίγειες δυνάμεις καταφέραμε, εντάξει, έκαψε 35 με 40 στρέμματα. Τα έκαψε έτσι. Ναι. Δεν γινόταν διαφορετικά. Δηλαδή η φωτιά ξεπηδούσε και άνοιξε προς όλες τις πλευρές. Μας εγκλώβησε πολλές ώρες μέσα. Κάναμε, οπισθοχωρήσαμε μαζί με τους εθελοντές για να καλυφθούμε εμείς και τα αυτοκίνητα. Και τελικά καταφέραμε να τη θέσουμε άμεσα υπό έλεγχο. Δηλαδή μετά από 2-3 ώρες να τη θέσουμε υπό έλεγχο. Παραμένουν ισχυρότατες δυνάμεις, όλο το βράδυ μείνανε και το πρωί. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία όλων των φορέων του νησού που κατάφεραν και δεν επεκτάθηκε η φωτιά και δεν πήρε ανεξέλεκτες διαστάσεις. Έχετε δίκιο. Μας αξίζουν συγχαρητήρια. Όχι, τα συγχαρητήρια εντάξει ανήκουν σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον λαό. Αλλά πιστεύω κάποιοι να προβληματιστούν και να συνετιστούν. Δηλαδή ο κίνδυνος εχθές ήταν άμεσος για ανθρώπους. Ας αφήσουμε τις περιουσίες. Περιουσίες εντάξει έρχονται σε δεύτερη μέρα. Ανθρώπινες ζωές. Πρώτον κινδυνεύσαμε εμείς οι πυροσβέστες. Εγώ ήμουν εκεί στο μέτωπο μαζί με τους πυροσβέστες, μαζί με τους εθελοντές. Μας έκλεισε πόσες φορές η φωτιά μέσα. Δηλαδή ότι δεν μας έκαψε αυτοκίνητα, δεν καήκαμε εμείς. Οι πιλότοι μας, οι ηρωικοί αεροφόροι. Δηλαδή το ένα αεροσκάφος ήταν με βλάβη και σηκώθηκε παρόλα αυτά να μας βοηθήσει. Παρότι είχε βλάβο το ένα, κάνατε το CL215, και όμως μπροστά στο καθήκον του Έλληνα αξιωματικού διακινδυνεύσανε τα πάντα και σηκωθήκαν να μας βοηθήσουν. Και πετούσε μέχρι το ένα, μετά προσγειώθηκε όταν έληξε η φωτιά, και το άλλο πετούσε μέχρι να ανοιχτώσει. Ήταν στον αέρα, περιπολούσε, μήπως μας χρειαζόταν κάτι να το καλέσουμε. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Είμαι πολύ λυπημένος και δυσαρεστημένος από την εγκληματική πράξη. Το λόγο βέβαια τον έχει δικαιοσύνη. Ευχαριστώ τον κύριο Εισαγγελέα, τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, για την αμέριστη συμπαράσταση στην όλη διαδικασία. Τον ευχαριστώ και εγώ και οι πυροσβέστες μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας για το υψηλό υπηρεσιακό καθήκον που έδειξε και μας βοήθησε στο να βγει σε πέρας όλη αυτή η διαδικασία. Η διαδικασία του εμπρισμού. Κύριε Πυράρχη, ομολόγησε ο δράστης. Εντάξει, κανένας εγκληματίας δεν παραδέχεται την πράξη του. Σωστά, αλλά τη στιγμή που τον είδαν, τον αντιλήφθησαν οι κάτοικοι του νησού. Το δηλώσανε οι κάτοικοι του νησού, το δηλώσανε. Βγήκανε και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Μάλιστα. Εγώ τι να πω παραπέρα, εσείς θα κρίνετε, οι ακροατές θα κρίνουν. Ελπίζω να είναι το τελευταίο συμβάν του καλοκαιριού. Πίστευα ότι τώρα το Σεπτέμβριο και δεν πίστευα, η παιδική τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου, αλλά πίστευα ότι δεν θα γίνουν τέτοιες ενέργειες. Έχετε δίκιο.